σπίτια. Την ίδια ώρα σχεδιάζεται και η σταδιακή άρση των μέτρων. Να αποφευχθεί ο συνωστισμός αυτή την κρίσιμη εβδομάδα και να μην κινδυνεύσουν πολίτες από την εξάπλωση της πανδημίας, επιδιώκει η κυβέρνηση. Για το λόγο αυτό εξετάζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου ως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή και δεν θα υπάρξει ούτε στο μέλλον πεδίο στο έντυπο της μετακίνησης που να προβλέπει ότι επισκέπτομαι το γείτονα, το φίλο ή το συγγενή. Επομένως, τι κάνω, μένω στο σπίτι αυτές τις ημέρες. Εάν αυτή την κρίσιμη εβδομάδα οι πολίτες πειθαρχήσουν στα μέτρα, τότε η κυβέρνηση σχεδιάζει μετά τις 10 Μαΐου να άρει σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα. Ο σχεδιασμός για την επιστροφή στην κανονικότητα περιλαμβάνει τα σχολεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ που διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο. Όμως, για λόγους προστασίας τους, οι περιορισμοί θα συνεχίσουν να υφίστανται για τους πολίτες άνω των 65 ετών και τις ευάλωτες ομάδες. Ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μέσω τηλεδιάσκεψης τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη πειθαρχίας στα μέτρα. Αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα. Μια πραγματικά μεγάλη εβδομάδα. Για να ξεπεραστεί ο Γολγοθάς της πανδημίας και να φτάσουμε στην Ανάσταση. Ο πόλεμος δεν κερδίθηκε ακόμα. Δεν ξεχνώ όμως ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί επαόριστον. Μετά την κρίση, η κάθε εξουσία οφείλει να εγκαταλείπει το απειρόβλητο της ανάγκης δυναμώνοντας τη λογοδοσία. Σας αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά και την πειθαρχημένη συμπεριφορά. Δείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Και αν αυτό μας προσφέρει μια εύλογη ικανοποίηση, γιατί όχι και υπερηφάνεια, μας εξοπλίζει ταυτόχρονα με πρόσθετο κουράγιο να συνεχίσουμε τη μάχη. Εύσημα στην Ελλάδα αποδίδει ο διεθνής τύπος. Ο Guardian με τίτλο «Πώς η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη του κοροναϊού παρά τις δεκαετίες του χρέους» γράφει. Οι προσπάθειές τους να διατηρήσουν τη χώρα ασφαλή από τον ιό φαίνεται να αποδίδουν. Η ικανότητα της Ελλάδας να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία τέτοιων διαστάσεων δεν ήταν δεδομένη. Η Ελλάδα, μία από τις έξυπνες και σβέλτες χώρες, αναφέρει το Bloomberg. Ανά τον κόσμο, οι κυβερνήσεις που ανταποκρίθηκαν καλύτερα στην πανδημία του COVID-19 δεν ήταν ούτε μεγαλύτερες ούτε πιο αυταρχικές. Ήταν απλά οι πιο έξυπνες και οι πιο σβέλτες και μεταξύ αυτών δυστυχώς δεν περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία. Ακτίδα ελπίδας από την Ελλάδα, γράφει η Wall Street Journal. Η μέχρι τώρα αξιοθαύμαστη αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα, χάρη στην κυβέρνηση και τη συνεργασία των πολιτών, θα αφήσει μια θετική παρακαταθήκη για το μέλλον.